Είναι το κήτος, είναι λεγόμενος ζηφιός, τραυματισμένος, είναι πολύ συγκινητική. Βλέπουμε και τα σχετικά πλάνα, η ανταπόκριση εθελοντών, αρχών, ιδιωτών, κατοίκων που έχουν σπεύσει στην περιοχή πραγματικά και έχουν στήσει μια πολύ μεγάλη αλυσίδα αλληλεγγύης και αγάπης και ανθρωπιάς απέναντι σε ένα τραυματισμένο κήτος. Είναι η περιπέτεια ενός κήτου στα βαθύ της παραλίας του Αλίμου στην Αττική και θέλω λίγο να συνδεθούμε και να συνομιλήσουμε με την κυρία Αναστασία Μιλιού, η οποία είναι η Διευθύντρια Ερευνών Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Να σας ευχαριστήσω και να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα από το Νότιο Αιγαίο. Σας ευχαριστούμε. Βρισκόμαστε τώρα μακριά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είπαμε να ξεκινήσουμε την σημερινή εκπομπή και για συμβολικούς λόγους με το θέμα του κήτους εκεί στον Άλυμο, στην Αθήνα, που έχει κινητοποιήσει χωρίς υπερβολή εκατοντάδες ανθρώπους αυτή τη στιγμή. Ακριβώς, αλλά καλό είναι να μην τα θυμόμαστε μόνο όταν εκφράζονται στις ακτές του Σερωνικού. Σωστά. Αυτό αφορά άλλους βέβαια, γιατί εμείς εδώ σε καθημερινή βάση... έχετε πολλά περιστατικά, μεγάλο πληθυσμό. Ξέρετε ότι ασχολούμαστε καθημερινά. Ακριβώς. Και καλό είναι πέρα από το γεγονός του εκβρασμού να αναρωτηθούμε για αρκετά. Είναι κάτι σαν το προχθεσινό χιόνι. Περιμένουμε την καταστροφή, να θυμηθούμε ότι δεν έχουμε υποδομή σε αυτή τη χώρα για να προσφέρουμε περίθαλψη. Για το παιδάκι που αναφέρετε προηγουμένως, για το μέλλον του, για όλα τα παιδάκια, πρέπει σε αυτή τη χώρα να κοιτάξουν την επόμενη μέρα και την προηγούμενη. Είναι μεγάλη ανάγκη σε όλη την Ελλάδα να υπάρξουν σωστές υποδομές περίθαλψης και σωστή εκπαίδευση. Οι εθελοντές κατά καιρούς, οι οποίοι και στον περιστατικό αυτό βοηθάνε, σπέδουν να κάνουν ό,τι μπορούν, συχνά τους λείπει η καθοδήγηση, η ενημέρωση και ένα ζώο που ψάχνει ασφάλεια στα ρηχά νερά, το οδηγούν στα βαθύτερα για να πνιγεί λίγο πιο γρήγορα. Όχι από κακή πρόθεση, από κακή ενημέρωση και κακό συντονισμό. Άρα, εμείς οι νησιώτες, πρώτα απ' όλους, πρέπει να έχουμε αποκτήσουμε παραπάνω γνώση, να μπορούμε να συνδράμουμε σε τέτοια περιστατικά που δυστυχώς είναι όλο ένα και περισσότερα, δεδομένου ότι η πίεση που ασκούμε στα θαλασσιές μας είναι πάρα πολύ έντονη. Κυρία Μιλιού, έφτασαν στο σημείο όμως ειδικοί, σωστά, άνθρωποι που γνωρίζουν την περίθαλψη ενός τέτοιου κήτους. Έφτασαν, όπως μπορεί να φανταστείτε, ένα τέτοιο μεγέθους θηλαστικό είναι αρκετά δύσκολη περίθαλψη στο πεδίο. Γι' αυτό και αυτό που προσπαθούμε να δημιουργήσουμε και εδώ στο Ανατολικό Αιγαίο και θα χρειαστεί σε πολλά μέρη της Ελλάδας και σίγουρα και στην Κρήτη, είναι σταθμή περίθαλψης με υποδομή, με πισίνες, με μεταφορές, γερανούς, για να μπορεί να γίνεται σωστή περίθαλψη. Είναι πάρα πολύ δύσκολο ένα τέτοιο σύνθετο περιστατικό να δώσουμε περίθαλψη στο πέλαγος. Προφανώς γίνεται ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό. Οι ελπίδες είναι λίγες. Ο ζηφιός δεν έχει πολλές ελπίδες να επιβιώσει. Δυστυχώς είναι σε κακή κατάσταση και στο πεδίο είναι πολύ δύσκολο. Άρα, αν θέλουμε να κοιτάξουμε το αύριο, ας οθήσουμε κέντρα περίθαλψης. Εδώ στο Αιγαίο προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε το πρώτο στην Ελλάδα, ναι, το οποίο θα ανταποκρίνεται σε τέτοια περιστατικά. Κολλάει στην γραφειοκρατία, την ατελείωτη ελληνική γραφειοκρατία. Πιστεύουμε να το ολοκληρώσουμε με ιδιωτικούς πόρους και με πάρα πολύ εντατική προσωπική δουλειά πολλών ανθρώπων για να ολοκληρωθεί. Και χρειάζονται πολλά ακόμα. Τυχαίνει στις θάλασσές μας και ιδίως στην όμορφη Κρήτη γύρω από αυτό το υπέροχο νησί να επιβιώνουν ακόμα πολύ σημαντικοί πληθυσμοί θαλάσσιων ελαστικών. Φυσιτήρες, ζυφοί, δελφίνια, πολλά είδη σπάνια που αποτελούν όχι μόνο δική μας κληρονομιά, αλλά μέρος της παγκόσμιας φυσικής κληρονομιάς. Μάλιστα. Άρα, δεν μάθουμε απ' έξω, από το εξωτερικό τι ζει, αλλά σωστά. Γνωρίζουμε τους συγκατοίκους μας, αν θέλουμε να τους προστατεύσουμε. Και πρέπει να έχουμε και τις σχετικές υποδομές και πολύ καλά κάνετε και επικεντρώνεστε στο θέμα. Το βλέμμα στραμμένο βέβαια στην περίπτωση του κήτους, απ' την άλλη όμως να κοιτάξουμε και λίγο μπροστά τι πρέπει να κάνουμε. Αναφορικά τώρα με την κατάσταση του ζώου, μας είπατε ότι είναι δύσκολη κατάσταση, σωστά. Ένα ζώο το οποίο έχει συνηθίσει και προτιμά τα βαθύτερα νερά, από 1000 μέτρα και πάνω, διορθώστε με, αν κάνω λάθος. Συνήθως το συναντάμε κοντά σε βαθιές τάφρους, σε απότομα νερά από 500-1000 μέτρα. Ανεβαίνει στην επιφάνεια για να αναπνεύσει, αλλά για να έρθει στα ρηχά σημαίνει ότι αναζητάει ασφάλεια στα ρηχά νερά. Πλέον τα βαθιά νερά δυσκολεύεται να κολυμπήσει, να επιβλέψει. Είναι αρκετά δύσκολο. Γι' αυτό και είναι πολύ
σημαντικό όταν έχουμε ένα εκβρασμό, όταν βρεθούμε κατά τύχη μπροστά σε ένα θηλαστικό σε τέτοια κατάσταση, να μην το πάμε στα βαθιά νερά, γιατί ψάχνει ασφάλεια στα ρηχά που δεν χρειάζεται να βουτάει, να αναπνέει κτλ. Μάλιστα. Κυρία Μιλιού, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά.